Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλη την κατεχόμενη ζώνη. Ζωντανά εδώ η απαγορευμένη ζώνη απόψε στο Extra Channel. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη σας στη ραδιοφωνική εκπομπή μου και στον Real FM για έναν ακόμη μήνα, για μια ακόμη χρονιά. Το Εναθήνες είναι πρώτο σε πανελλήνια ακροαματικότητα με 15,6 την πρώτη ώρα του και με 15,4 τη δεύτερη ώρα του. Ολόκληρος ο Real FM είναι πρώτος, θα έλεγα, με σαρωτική ακροαματικότητα σε όλη τη χώρα. Σας ευχαριστώ θερμά γιατί το Εναθήνες κοντεύει να συμπληρώσει 30 χρόνια στον αέρα και θα έλεγα ότι κάθε χρόνο ανανεώνετε την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου, είτε σας αρέσουν αυτά που λέω, είτε δεν σας αρέσουν αυτά που λέω. Πάντως, τα ακούτε. Κυρίε και κύριοι, Όποιο είναι πάνω ή όποιο θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να είναι τιτάνας ή να είναι άτλαντας, πολύ περισσότερο αν κυβερνάει μόνος του. Επιμένω εδώ και μήνες στην άποψη ότι πρέπει να βγάλουμε τα καλύτερα προϊόντα που διαθέτουμε στα πανέρια μας και να τα βάλουμε μπροστά. Ποιοι έχουν καλές διεθνείς σχέσεις, ποιοι είναι καλοί στα οικονομικά, ποιοι, μπορούν, ποι τεχνοκράτες μπορούν, αν θέλετε, να δομήσουν μέσα από ένα ισχνό budget, προϋπολογισμό δηλαδή, μέσα από ελάχιστα χρήματα, να οικοδομήσουν μια κοινωνική πρόνοια ή, αν θέλετε, μια στήριξη μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε στρατόπεδο συγκέντρωση, στο οποίο σοβεί γενοκτονία, κατά τη γνώμη μου, τα τελευταία πέντε έτη. Πρέπει να παρουσιάσουμε την καλύτερη ομάδα. Ποιο είναι ο πάγκο μα. Όποιο είναι πάνω σήμερα και όποιο θα είναι αύριο, θα πρέπει να είναι στην κυριολεξία Τιτάνα. Έχει να αντιμετωπίσει από τη μια μεριά όλο το βάρο των εθνικών θεμάτων. Και πρέπει να σας πω ότι στη γειτονιά μας είμαστε ουσιαστικά μόνοι μας, διότι μέχρι στιγμής δεν άκουσα κανέναν Ευρωπαίο να σπέβδει να λέει ότι αυτά είναι τα νότια σύνορα της Ευρώπης και δεν έχει δικαίωμα να προκαλεί και να κάνει τέτοια επίδειξη ισχύω η Τουρκία. Από την, άλλη μεριά, πρέπει, άλλη μεριά, αυτός ο Άτλας, αυτός ο Τιτάνας πρέπει να κρατήσει και το βάρος όλου αυτού του παζαριού της διαπραγμάτευσης με τους ξένους σε ό,τι αφορά το χρέος μας, το οποίο είναι πάνω από 300 δις. Κυρίες και κύριοι, το είπε η κυρία Μπαγκογιάννη με πέντε κουβέντες, συμφωνώ απόλυτα μαζί της, εγώ το έχω πει σε δεκάδες εκπομπές μου. Όποιος είναι πάνω, εάν αυτοί πατήσουν το κουμπί και τους σταματήσουν τη ροή χρημάτων, είναι τελειωμένος. Πέντε χρόνια κουραμπιεδοσύνης. Πέντε χρόνια, το αντιμνημονιακό τόξο το λέω και το ξαναλέω, παρήγαγε κουραμπιεδοσύνη. Δεν είχαμε ούτε μία συγκέντρωση των 500.000 ή του ενό εκατομμυρίου ανθρώπων έξω στους δρόμους. Δεν φταίνε η πολιτική μας Φταίνε και η πολιτική μας Φταίμε και εμείς Αυτή τη στιγμή λοιπόν Όποιος είναι πάνω θα βρεθεί Απέναντι σε ανθρώπους που μπορεί να κάνουν έτσι τους ώμους Μπορεί να υποβάλει έτοιμα Και να κάνει απέναντι Αυτό το πράγμα που είναι σαν καταψύκτης Της παλιάς Κελβινέιτορ Ξέρετε ποια λέω Μπορεί να κάνει Μπορεί ο κύριος Σοήμπλε Άλλος καταψύκτης Μπορεί να πει να επιμείνετε στι διαρθρωτικέ αλλαγέ και μπορεί να σου πατήσουν και κουμπί. Αν μάλιστα σε βάλουν ανάμεσα, εγώ έχω μια διέστηση ότι κάποιο θα γίνει απορροφητήρα δεινών ή στο άμεσο ή το μεσοπρόθεσμο μέλλον. Γιατί θα σα πω κάτι. Η Τουρκία ξέρει ότι όσο πιέζει μια αποδυναμωμένη Ελλάδα οικονομικά, είναι πιο δυνατή στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Την ώρα που κατεβαίνει και λέει Καζαν, Καζαν. Εκείνη την ώρα, φίλε και φίλοι, ξέρει ότι η Ελλάδα βρίσκεται με 6 εκατομμύρια πληθυσμό σε κατάσταση πλήρου ανέχεια ή στα όρια τη φτώχεια ή κάτω από τα όρια τη φτώχεια. Βρίσκεται σε μια κοινωνία η οποία ο ένα δείχνει τον άλλον, διότι παράει και πολύ φθόνο λόγω ανισομέρεια ανισοκατανομής ανισοκατανομή εισοδημάτων. Ακόμα υπάρχουν οι πλούσιοι, όπω όλε οι κοινωνίε τη Ευρώπη, οι μεσαίοι και οι φτωχοί. Οι φτωχοί έχουν πληρώσει την ύφη. Οι κρομεσαίοι ισοπεδώνονται, οι πλούσιοι δείχνονται με το δάχτυλο. Υπάρχει και θεσμοθέτηση τη ρουφιανιά. Σε δείχνω, παίρνω ένα τηλέφωνο, δεν λέω καν το όνομά μου, είναι νόμιμο. Σε καταγγέλω ότι έκανε κάτι και σε ψάχνουν. Και υπάρχει το σύνθημα πια σε όλη τη χώρα, σε ψάχνουν εσένα. Σε ψάχνουν εσένα. Είμαστε μια χώρα σαν την κατοχή. Σε ψάχνει και στα. Σε ψάχνουν τα SS. Σε ψάχνει η Vermacht. Εδώ λοιπόν κυρίε και κύριοι, αυτό θα αναλάβει θα έχει να κάνει με τον Τούρκο που ξέρει ότι είναι απεισνασμένος οικονομικά και με τον δανειστή, ο οποίος ξέρει ότι μας πιέζει η Τουρκία κατά μήκο όλων των σύνορων που είναι απλωμένος τραχανάς. Διότι αν γίνουν τελεσμένα, ακούστε με, και εύχομαι να διαψευστώ πλήρως και να μην συμπράττω. Εάν σου απλώσει σε δύο-τρία νησιά γκρίζε ζώνε δόγμα ημίων με τετελεσμένα, έχει καθαρίσει αλλά Κύπρο για τα επόμενα 30 χρόνια και έχουν πάει οικονομίε ανεξάρτητα αν θα πάρουμε δανεικά ή αν θα βγούμε στι αγορέ ή οτιδήποτε, 30 χρόνια πίσω. Δεν κινδυνολογώ, αυτή είναι η κατάσταση. Όποιο έρθει πάνω θα πρέπει να είναι άτλαντα. Και τον συμβουλεύω, είτε είναι αριστερό, είτε κεντροδεξιό, είτε δεξιό, ή ό,τι θέλετε να είναι, να μην είναι μόνο του. Να είναι όλη η κοινωνία μαζί του και πριν απ' όλα όλο το πανέρι. Δεν φτάνουν οι όμιλοι να τα καλά με του ομίλου. Δεν φτάνουν τα τηλεοπτικά δίκτυα να λένε πω είσαι. Τι καλό είσαι με το που θα βγει σε δύο εβδομάδε θα είναι όλη η Ελλάδα έτσι. Θα δώσει πηχαίου τίτλου τότε για φαΐ. Λένε ότι θα χτυπήσουν ad hoc την ανθρωπιστική κρίση. Ακούω καμιά φορά την αξιωματική αντιπολίτευση. Ότι θα παρέσει, θα παράσχει 300.000 μερίδε φαΐ. Πρέπει να έχει γραμμή χρηματοπιστωτική, πιστοτική, πιστοληπτική για να παράσχει 300.000 μερίδε φαΐ. Η μόνη, ο μόνο οργανισμό στην Ελλάδα που κατάφερε τα πέντε χρόνια της κουραμπιεδοσύνης να στηρίξει καλά την κοινωνία όσο μπορούσε ήταν η Εκκλησία της Ελλάδος. Αθορύβος. Έκανε ό,τι μπορούσε. Αυτό το έχω δει και από μέσα, το έχω ακούσει, έχω δει δημάρχους. Είναι ορισμένοι όπως αυτός του Περιστερίου, ο ψηλό ο φίλος μου. Είναι ορισμένοι άλλοι που ανήκουν και στην αντιπολίτευση που πάλεψαν να στηρίξουν τον κόσμο αθορύβος. Τώρα, ακούω πολλά δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω πολύ gossip, όπως λέγαμε παλιά στις παλιές ελληνικές εφημερίδες, γιατί εγώ υπηρετώ στις εφημερίδες από το 1965, λέγαμε παλιά gossip. Κοσμική κίνηση, τη λέγαμε, δεν υπήρχε η λέξη gossip. Λέγαμε, βλέπαμε υπουργού πλουσίου να πηγαίνουν στα κόμματα από εδώ, από εκεί, και λέγαμε κοσμική κίνηση, γράφαμε, λέγαμε στα σαλόνια των εφημερίδων, στι αίθουσε. Αυτά, και συμβουλεύω πραγματικά ε, έναν κόσμο ο οποίο ε, δυστυχώ βρίσκεται μεταξύ Σκύλας και Χάριβδη να ενωθεί περισσότερο. Παραδείγματο χάρη, στα ελληνοτουρκικά δεν έχουμε κανέναν Μολυβιάτη στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Λυπάμαι λοιπόν, που το λέω, μην αρχίσετε να μου λέτε είσαι καραμαλικό, είσαι παλαιοδεξίο, είσαι εκείνο. Εντάξει, ό,τι και να μου πείτε, πείτε το. Μολυβιάτη δεν έχουμε. Επιπέδου παλαιών διπλωματών δεν έχουμε. Επίσης δεν υπάρχουν δομημένες υπηρεσίες στα κόμματα που να έχουν σχέση δηλαδή να υπάρχει δομημένη υπηρεσία διπλωματών φίλων, στελεχών του κόμματος στα, στα διεθνή θέματα. Υπάρχει απειρία και υπάρχει και έλλειψη επαφών με το διεθνή περίγυρο. Δεν σηκώνει κανένα στο τηλέφωνο να πει «Γεια σας τον κύριο Μπάιντεν». Με εξαίρεση, εγώ θα τα λέω όλα, με εξαίρεση την εμπειρία που έχει ο Σαμαράς στην περίοδο Μητσοτάκη, που ήταν δίπλα στον Κέσνερ και διαλύσαν τη Ιουκοσλαβία τότε οι Ευρωπαίοι, το δόγμα Γκέσνερ, η διάλυση τη Ιουκοσλαβία και του λέει ο Μητσοτάκη, εγώ τα έζησα από πολύ κοντά, του λέει κοντά στον Γκέσνερ, κοντά στον Γκέσνερ, κοντά στον Γκέσνερ. Και ήταν δίπλα στον Γερμανό, ο οποίο ρώτα είχε κτλ. Από τότε λοιπόν εμεί εδώ και μια περίοδο η οποία υπήρξε συσσόρευσε εχθρότητα απέναντι της Ελλάδος ήταν τα όχι του Χαραμαλή Τα περίφημα όχι στο Κόφιανάν στο βουκουρέστι, αυτά μην έχετε καμία αμφιβολία, συσσόρευσαν μεγάλη εχθρότητα. Ήταν πράξεις τόλμης και θάρρους πολιτικού στο βουκουρέστι, να ξεπτυλίσει τον Μπούς. Δεν ξέρω κατά πόσον η ιστορική του μέλλοντος όχι ο Τράγκας, θα γράψουν ότι αυτό έφερε μεγαλύτερη εκδίκηση και Φτάνει να σας πω ότι ο κύριος Γκάιντνερ στο βιβλίο του, το οποίο κυκλοφόρησε, ο, α, πρέπει να θυμάστε, ο υπουργό των Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Γκάιντνερ έβγαλε ένα βιβλίο στο οποίο έλεγε ότι οι Γερμανοί είχαν απέραντο μίσος κατά της Ελλάδος. Για την ακρίβεια το περιγράφει ως ήθελαν οπωσδήποτε να βγάλουν την Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Και μάλιστα δεν ξέρω αν αργότερα θα σας το δώσω, ως ένα από τα βίντεο της αποψινής βραδιάς η οποία είναι ενδιαφέρουσα. Γι' αυτό το λόγο σας θέλω για να φιλτράρετε ό,τι ακούτε και από μένα. Είναι μια παλιά μου φράση να φιλτράρετε ό,τι ακούτε αυτή την περίοδο. Είμαστε κάτοικοι μιας περίεργης κοιλάδας, στην οποία, η οποία δέχεται πολλαπλές επιθέσεις, η οποία έχει αυξημένο, αν θέλετε, κομματισμό, κακά τα ψέματα, και η μεταξύ μας σχέσης με τις κονκάρδες έχει γίνει λίγο φαρμακερή. Πολύ δηλαδή. Από εκεί και πέρα θα σας δείξω τι είπε ο κύριος Γκάιντνερ, γιατί το αποκαλύπτει στο βιβλίο του και λέει ότι οι φίλοι μας οι Γερμανοί, δηλαδή ξέρετε τι είναι έτσι, είναι ο καταψύχτης δηλαδή, ε, και ο άλλος δεν μας θέλανε καθόλου. Καθόλου. Υπάρχει ένα μίσος το οποίο προσέξτε εμφανίζεται και τώρα στι συνομιλίε με του τροϊκανούς. Άκουγα σήμερα και το έδωσα στο ραδιόφωνο την ομιλία ενό ανθρώπου που εκτιμώ. Επιστήμον, δικηγόρο, εργατολόγο, του κυρίου Μητρόπουλου. Είναι συγγραφέα. Είναι σοβαρό άνθρωπο. Τον ρωτάγαν λοιπόν σε μία τηλεόραση για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Τον ρωτάγαν λοιπόν ότι αν υποβάλλεται αίτημα στου Γερμανού για διαγραφή του χρέου, όπω λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτοί τι θα κάνετε. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Επειδή έχουμε ζήσει διάφορε περιόδου στην Ελλάδα. Θα ξαναπάμε, λέει, να το ξαναυποβάλουμε. Απάντηση του δημοσιογράφου. Είμαι με συγχωρείτε, κύριε Μητρόπουλε, και αν και τη δεύτερη φορά κάνουν. Τι θα κάνετε. Λέει, θα πάμε να κατασκηνώσουμε απ' έξω, λέει, από το γραφείο τη Μέρκελ. Θα βάλουμε, λέει, θα γίνουμε καταληψίε. Προσέξτε να σα πω. Εάν συνεχίσουμε, και δεν το λέω μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ, το λέω και για τη Δέα Δημοκρατία και παντού. Αν συνεχίσουμε να μην κλεινόμαστε σε γραφεία συνωμοτικά όπω οι Εβραίοι εν καιρό πολέμου, που είναι μεγάλη φιλή. Εν καιρό πολέμου, το τονίζω. Εάν δεν αρχίσουν ο κύριο Σαμαρά με τον κύριο Τσίπρα, ο κύριο Τσίπρα με τον κύριο Σαμαρά, και ποιοι άλλοι θα είναι αυτοί να μπαίνουν σε γραφεία μέσα, να φωνάζουν του πλέον καλού. Εδώ δεν χρειαζόμαστε μόνο ηθικοπλάστες. Εδώ θέλουμε και ποιοι είναι, ξέρουν τα μυστικά της λαμογίασης της Ευρώπης. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θέλει τραπεζίτες μέσα στα τραπέζια. Να σε συμβουλεύουν, θέλει οικονομολόγου. Θέλει ιστορία, δεν είναι έτσι, είναι του κόμματο, είναι δεξιό, είναι αριστερό. Τελειώνω. Θέλω παρακαλώ κύριε Βελάνη να σα δείξω κάτι για να καταλάβετε τον κινησμό των καιρών. Το έπαιζε προηγουμένω στην προηγούμενη εκπομπή ο κ. Βελόπουλο. Το είδα την ώρα που προετοιμαζόμουν για αυτή την εκπομπή και σκέφτηκα από μέσα μου, κοίταξε. Είναι ένα καρμπών η μία εποχή αντιγράφει την, την άλλη στην παγκόσμια σφαίρα και στην πολιτική, στα πολιτικά πεδία, στα επίπεδα. Προηγουμένω έπαιζε τον κύριο Πούτιν να απαντάει σε ερώτηση δημοσιογράφου για την Ουκρανία. Ο δημοσιογράφος τον ρωτάει αν θα κάνει πίσω στο θέμα της Ουκρανίας. Δίπλα κάθε το καταψύχτης, η ηγέτιδα της Ευρώπης. Κάθε έτσι. Προσέξτε αυτό το φιλμ. Έχει σημασία σας παρακαλώ πάρα πολύ η απάντηση του κυρίου Βλαδίμηρου Πούτιν και δίπλα το ύφο της κυρίας Δωροθέας Μέρκελ. Για να καταλάβετε σε ποιους καιρού ζούμε και σας προετοιμάζω γιατί θα ακούσω, θα γράφουν πάλι αύριο για μένα από 1ης πρώτου του 2015 η Ιταλία βουτάει οικονομικά ο κύριο Δρέτζι πρέπει να πληρώνει 50 δις το χρόνο ανεξάρτητα επιτοκίων. Η Γαλλία, στην οποία περνάω ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου, είναι έτσι. 11% δημοφιλία Ολλάντ. <κυρίζει> Πολλαπλασιάζονται οι θέσει ανεργία στην ατμομηχανή την οικονομική της Ευρώπης, τη Ευρώπη, στη Γαλλία, η οποία έχει απ' όλα. Φαντάζεστε τι θα γίνει στο μουτζούρι του Ευρωπαϊκού Νότου,

Κυρίε και κύριοι, ο κύριο Πούτιν μπροστά στην κυρία Μέρκελ λέει ότι η πρώτη νύχτα του γάμου δεν τελειώνει χωρί γαμίση. Ξέρετε λοιπόν γιατί το λέει, Γιατί θέλει να πει στη διεθνή, σε διεθνή θέα, ότι δεν κουνάει πόδια από την Ουκρανία ούτε ένα βήμα πίσω. Αύριο, στο κράσπου που κυκλοφορεί το πρωί, ο Ρώσο πρέσβη στην Αθήνα για πρώτη φορά, ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, μιλάει για τι σχέσει Αθηνών-Μόσχα και γενικότερα για την κατάσταση που επικρατεί στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρώπης. Μην το χάσετε το αυριανό κράς. Είναι εκπληκτικό από πλευράς ύλης. Έτσι θα διαβάσετε επίσης για πρώτη φορά όλες τις αθέατες επιχειρήσεις που κάνει η Τουρκική Μυστική Υπηρεσία στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Υπάρχουν συνεντεύξεις εκπληκτικές του κυρίου Βούτσι που ανοίγει τα χαρτιά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και λέει ποιοι είναι οι στόχοι, αν θέλετε, η εκλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει σημασία. Γιατί σε κάποιο σημείο λέει δεν θα σα πάμε σε αλλεπάλληλε εκλογέ και δεν θα επιδιώξουμε να σα πηγαίνουμε κάθε 20 μέρε σε εκλογέ. Είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική η συνέντευξη του φίλου μου του κ. Βούτσι στο κράσ που κυκλοφορεί αύριο σε όλα τα περίπτερα. Μην το χάσετε.